Οι δικές μου μας έχουν γίνει και στο παρελθόν. Αλλά όσο βλέπω αυτό, όχι, βλέπω γιατί βλέπω και πόσο ταλέντα και πόσο όμορφες φωνές έχουν αυτά τα παιδιά. Ναι. Και άλλο κάθε φίλο, εντάξει, και λέει, εντάξει, δεν πρόκειται να βγουν πουθενά και αυτά. Δεν πειράζει. Απλώς το χέρι, δώστε μια βοήθεια στα παιδιά. Τι είναι αυτό. Κριτικές. Τι έχουν, λέπρα έχουν αυτά τα παιδιά ή έχουν να πούμε, ξέρω εγώ τι είναι. Τα παιδιά είναι φωνάρες, είναι πολύ ωραίες φωνές, πολύ ωραίες ψυχές, καθαρές, άφθαρτες. Θέλουν την ευκαιρία τους. Κάτι σε έχει ενοχλήσει. Όχι, τίποτα. Αντώνη, να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Γιατί πιστεύεις ότι μόνο εκπρόσωποι του έντεχνου, όπως τους λες εσύ, τραγουδιού, βγαίνουν και κάνουν κάποιες αρνητικές θετικές. Όχι, δεν είναι μόνο του έντεχνου και τέτοιο. Έχουν κάνει όλοι. Έχουν πάρει θέση. Και από το πιο λαϊκό έχουν πάρει θέση. Για το άτεχνο. Και καλά κάνουν. Εγώ δεν λέω την κριτική. Δεν λέω κάτι εναντίον της κριτικής που κάνουν. Λέω ότι κάποια στιγμή κάποια από τα παιδιά πρέπει να αναπλώσουν το χέρι και να τα βοηθήσουν. Όχι απλά να λένε ότι δεν κάνουν ή ότι δεν θα κάνουν πουθενά. Δώστε τους μια ευκαιρία. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Ωραία. Sorry αν ήμουν έτσι λίγο. Όχι, απλά καλά έκανες και το ψαφό. Έτσι αυτόρμητα αυτό. Ωραία. Sorry, δεν είναι καλό να κρατάμε πράγματα μέσα μας. Να εκφραζόμαστε. Αυτό είναι αυτό. Λοιπόν. Είπαμε ένα σου πω. Παιδιά, πάρτε αυτό το χυμό γιατί δεν ξέρω τι μου έχετε βάλει μέσα. Πάμε τώρα, ένα όνομα θέλω. Λοιπόν. Θα κρατούσα τα δύο τα κορίτσια, αφού είπα για τα δύο τα κορίτσια. Θα κρατούσα. Ποιο ένα τα δύο. Την Πολυξένη. Ωραία. Το τσακάλι δηλαδή.